κίνηση, η αναμέτρηση για το Τζάμπολ, η Ομόνια με τον Πιλακούτα, τον Τζάξ, τον Τσάφι, τον Τρετιακόφ και τον Γκάμπολ, η ΑΕΚ με τον Ογκμπέιντε, τον Ντέιβις, τον Σνάιντερ, τον Σιζόπουλο και τον Γιαννάρα. Πρώτη επίθεση θα είναι για τους γηπεδούχους. Πιλακούτας. Περνάει ο Τρετιακόφ στον Γκάμπολ που γυρίζει και σκοράρει. Ισοφαρίζει. Είπαμε διαφορετικό στυλ από τον Γκάρθ. Και σωματοδομή. Είναι ψηλός ο Τζάξ. 1.91. 1.96 τον βλέπω εδώ. Ο Γκάμπολ σουτάρει για 3 μέσα. Και πάλι ο Σνάιντερ πάει προς το καλάθι. Σηκώνει πολύ ωραία στον Ογκμπέιντε. Και το κάρφωμα αυτό από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του παιχνιδιού. 30-25. Κοιτάξτε και πάλι τον Ογκμπέιντε να καρφώνει μετά από την assist του Κουέντιν Σνάιντερ. Σνάιντερ, Παντελή. Πάλι ο Σνάιντερ έκανε μια προσποίηση. Παντελή για 3 μέσα. Πιλακούτας μαρκάρεται από τον Γιαννάρα. Αφήνει στον Τζάξ. Ο Τζάξ πάει προς το καλάθι. Μπροστά στον Ογκμπέιντε. Αφήνει ψηλά την μπάλα. Ο Ντέιβις. Με τον Γκάμπολ. Καλάθι και φάουλ. Κάρφωμα και φάουλ. Από τον Ντέζον Ντέιβις. Τρομερός. Εδώ και πάλι φάση, προσπαθεί να τον σταματήσει ο Γκάμπολ, του ξεφεύγει, του κάνει φάουλ, καρφώνει εντυπωσιακά. Ο Τζάξ, ωραία στον Τρετιακόφ που με ανάποδο λέει up. Τρίτο δεκάλεπτο, έχει 8 πόντους, όλοι σε αυτό. Μαντολόπουλος στον Ογκμπέιντε που θα καρφώσει. Το σκρίν από τον Γκάμπολ, ο Τζάξ θα περάσει τον Τσάφι. Δηλαδή είναι πλευρά ο Γιωργακούδης για 3 από τη γωνία, ευσοχή! Προσπαθεί ο Τσάφι να πάει μέχρι, ο Τζάξ να πάει μέχρι μέσα, ο Τσάφι τον σταματάει. Ο Ογκμπέιντε με καθυστέρηση θα δώσει την μπάλα στην ΑΕΚ διαιτητές. Εδώ και πάλι το μπλοκ, ο κυπροποιημένος Ελλαδίτης. Forward. Ο Σνάιντερ δεν περνάει πάσα του, αλλά καταλήγει με ένα μαγικό τρόπο πάλι στα χέρια του. Καλάθι και φάουλ για τον Σνάιντερ. Εδώ στάθηκε πολύ τυχερός ο Σνάιντερ. Ο οποίος, κοιτάξτε εδώ, κάνει την πάσα, χτυπάει την μπάλα ο Γκάμπολ και αυτή ξαναέρχεται στα χέρια του Σνάιντερ. Θέλει να τραποφύγει, βοήθεια από τον Τρετιακόφ. Χάνει ο Μανολόπουλος. Ο Τζάξ φεύγει στον ευθυνιασμό. Θα καρφώσει. 67-69 με τον Jordan Jax να κλέβει την μπάλα από το λάθος που έκανε ο Μανολόπουλος, να φτάνει στο κάρφωμα και να αναγκάζει τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο να πάρει time out. Παντελή πάει μέχρι το καλάθι, βγαίνει και το σταματάει ο Τσάφι, αλλά κρατάει ΑΕΚ. Σνάιντερ στον Ογκμπέιντε που καρφώνει. 1.25 για το τέλος. Ο Τζάξ πάει μόνος του μέχρι το καλάθι και σοφαρίζει. 65 δευτερόλεπτα ακόμα. Παντελή κλείνεται. Ψάχνει στήριγμα. Θα το βρει ο Ντέιβις. Στο τέλος του χρόνου ο Ντέιβις σκοράρει. 73-75. Τρομερό παιχνίδι. Α, ξαναδούμε ξανά εδώ το καλάθι του Ντέιβις με την εκπνοή του χρόνου. Εκτός ισορροπίας πετάει την μπάλα, βλέπετε και το χρονόμετρο πάνω από το ταμπλό με τον γκάρ του. Πάει προς το καλάθι ο Σνάιντερ, τον σταματάει ο Τσάφι. Ο Τζάξ πάει προς το καλάθι, ανάποδο λέει up, η μπάλα καταλήγει στο καλάθι. 75 όλα με 26 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα να απομένουν. Απίστευτο παιχνίδι. Κοιτάξτε και πάλι πρώτα απ' όλα το μπλοκ του Τσάφι στον Σνάιντερ και στη συνέχεια το ανάποδο lay-up.
και το πώς κατέληξε η μπάλα μετά από τα αναπηδήματα στην Στεφάνη. Κλέβει ο Ντέιβις στον εθνιασμό. Ο Σνάιντερ, ο Γκμπέιντε θα καρφώσει. 77-80. Κρατάει, θα ροκάνεις και χρόνο. Κρατάει ο Σνάιντερ, βλέπετε την πίεση. Παραλίγο το λάθος, Σιζόπουλος στον Ογκμπέιντε, ακόμα ένα κάρφωμα. 79-86. Η ΑΕΚ παράταση θα πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση του κυπέλου, για τους ημιτελικούς δηλαδή, το Final Four. Και θα περιμένει τον αντίπαλό της μετά από κλήρωση.